Τις εικόνες αυτές βλέπουν καθημερινά οι τουρίστες που επισκέπτονται το νησί μας και οι ξένοι tour operators γίνονται αποδέκτες παραπώνων και αρνητικών σχολείων αναφορικά με τις υποδομές στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας, μεταξύ αυτών και του Ηρακλείου και των Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες από την κυβέρνηση, οι tour operators έστειλαν φωτογραφικό υλικό με παράπονα για τις ουρές και τον συνωστισμό, είτε εντός είτε ακόμη και εκτός των χώρων του αεροδρομίου, γεγονός που κάνει την κυβέρνηση να θέλει να επισπεύσει τις διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Επειδή οι δυνατότητες μας οικονομικές είναι περιορισμένες, χρειαζόμαστε μεγάλους επενδυτές, χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα πάρουν τα αεροδρόμια και οι οποίοι είναι δικτυωμένοι διεθνώς και θα επενδύσουν και θα τα αναβαθμίσουν και θα τα κάνουν ανθρώπινα και κυρίως θα διπλασιάσουν σχεδόν παντού τον αριθμό των επιβατών. Μηνύματα που έχουμε από αεροπορικές εταιρείες που εκπροσωπούμε είναι περίπου τα ίδια που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι γεγονός ότι οι υποδομές στα περιφερειακά αεροδρόμια είναι πολύ χαμηλές. Φορείς του τουρισμού, μάλιστα, μπροστά στις εικόνες ντροπής και αδυναμίας εξυπηρέτησης των τουριστών, δεν αποκλείουν να δοθεί λύση στο πρόβλημα με τις ιδιωτικοποιήσεις και κατ' επέκταση τον εξυγχρονισμό των υποδομών. Άλλωστε, από τις αρχές ακόμη της τουριστικής σεζόν, το πρόβλημα με τις υποδομές είχε επισημανθεί πολλές φορές από εμπλεκόμενους γύρω από το τουριστικό προϊόν, αλλά και από τη διοίκηση του Αερολιμένα Ηρακλείου με τον φακό της Κρήτη TV να καταγράφει ανατακτά χρονικά διαστήματα το πρόβλημα. Είναι στο check-in, δηλαδή με τις αναχωρήσεις και μετά όταν είναι για τον έλεγχο, για τις αποσκευές. Δηλαδή είναι ωραίες καμιά φορά μέχρι έξω. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται βελτίωση για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και προς τα έξω. Πρέπει να περιμένουμε πολύ. Υπάρχει πρόβλημα κατά τον έλεγχο με τις ακτίνες Χ και νομίζω δεν υπάρχει οργάνωση. 15 χρόνια που είμαι στον τουρισμό υπάρχει πρόβλημα και δεν βλέπω να γίνει και τίποτα. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Είναι σοβαρό το πρόβλημα γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος. Υπάρχουν προβλήματα λόγω της στενότητας του χώρου ο οποίος υφίσταται. Προσπαθούμε το καλύτερο και ως προς την διεξαγωγή των πτήσεων σε χρόνο που να μπορούν να οι επιβάτες να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο. Οι διαδικασίες για την αξιοποίηση 21 περιφερειακών αεροδρομίων σε όλη την χώρα, μεταξύ των οποίων και της Κρήτης, έχουν ξεκινήσει. Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει ήδη 11 επιδυτικά σχήματα, κυρίως από Γαλλία και Ισπανία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ΤΑΙΠΕΔ, η αξιοποίηση θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης για περίπου 30 έτη, με τους αναδόχους να δεσμεύονται για επενδύσεις που θα ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών σημειώνει ωστόσο ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω των συμβάσεων αυτών ότι τα ελληνικά αεροδρόμια θα είναι ανταγωνιστικά.